το πρώτο που μας χρειάζεται. Και από την άλλη, για τους παραγωγούς μας, που αυτό είναι το σημαντικό, να έχουν υγιή εμβόλια, να μην έχουν προβλήματα. Και να έχουν μια καλή και παραγωγική σεζόν. Έτσι, άμα βλέπεις όμως, ας πούμε, τώρα την πιπερίτσα, την ωραία που υδρώνεις να τη φτιάξεις και 30 λεπτά και που δεν βγαίνει το λίπασμα και το νερό, που λέει ο λόγος, τι υγεία να έχεις τώρα, ας μην το συζητήσουμε όμως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν την τιμή ενός προϊόντος ή την τάση ενός προϊόντος μέσα σε μια χρονική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο καιρός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει μια καλοκαιρία στην υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε συνεχίζουν οι αγορές και προμηθεύονται προϊόντα από τις τοπικές αγορές. Mm-hmm. Οι δικές μας αγορές, επειδή έχουμε τα μεταφορικά κόστη, τα οποία είναι αρκετά αυξημένα, αλλά που όπως όλοι γνωρίζουν επιβαρύνουν το προϊόν μας με ένα ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Και έτσι δεν έχουν βρει ακόμα, όπως λέμε, τη θέση τους στα σούπερ μάρκετ αλλά και στις κεντρικές λαχαναγορές. Είναι κάτι που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχει να κάνει κυρίως με τις καιρικές συνθήκες, και από την άλλη, επειδή οι πιπεριές είναι και εξαγώγημα προϊόντα, αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται η Ευρώπη με πιπεριές από, κυρίως από Μαρόκο, οι οποίες μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές. Και άρα εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε αυτές τις αγορές. Μάλιστα. Δεν έχουμε δυνατότητα λόγω ποσότητας, αυτό λέμε. Λόγω τιμών αυτή τη στιγμή, οι ποσότητες μας σε εμάς είναι ακόμα χαμηλές, είναι μικρές. Οπότε οι τιμές οι οποίες δίνουν οι εξαγωγείς μας στις αγορές του εξωτερικού είναι ακριβότερες από αυτές που δίνουν οι άλλες αγορές. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτή η εβδομάδα έτσι πώς κλείνει, πώς φαίνεται ότι κλείνει, με σταθερές τιμές, με τάση ανόδου, τι θα είναι αυτό που θα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές την επόμενη εβδομάδα? Γιατί να πούμε το εξής. Ναι, οι τιμές διαμορφώνονται, όπως έχουμε πει, ανάλογα με την προσφορά του προϊόντος και τη ζήτηση που υπάρχει. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι μια περίοδος που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Ελλάδας κυρίως να ψωνίζουν από την περιοχή μας, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, βρίσκουν ακόμα προϊόντα από την υπόλοιπη χώρα, γιατί ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα ήταν καλός. Δεν είχε κακοκαιρίες, δεν είχε βροχές, δεν είχε παγετούς, οπότε οι περιοχές οι οποίες καλλιεργούσαν όλο το καλοκαίρι συνεχίζουν και έχουν προϊόν τώρα. Η ποιότητά τους, βέβαια, επειδή είναι στο τέλος της καλλιεργητικής σεζόν τους, είναι υποβαθμισμένη, αλλά όπως ξέρετε, οι αγορές πάνω, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βρίσκουν ένα προϊόν και αρκετά φθηνό, ούτως ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν και τις μεγάλες αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οπότε το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι μαζικές παραγγελίες, όπως λέμε, από τα σούπερ μάρκετ, οδηγεί και σε μια σταθεροποίηση τιμών, δυστυχώς όμως για τον παραγωγό αυτή την περίοδο, με όλα αυτά τα αυξημένα κόστη που έχει, σε χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη, υπάρχουν προϊόντα όπως είναι το αγγούρι, το οποίο δείχνει ένα ενδιαφέρον στην εξαγωγή του. Η Ισπανία, η οποία είναι η μεγάλη παραγωγός και τροφοδότης στις αγορές της Ευρώπης, διατηρεί τις τιμές της σε υψηλά επίπεδα. Οπότε και οι εξαγωγείς της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αγγούρια σε καλές τιμές και να τα προσφέρουν στο εξωτερικό. Η ντομάτα επίσης, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει από τα 1000 κύματα τα τελευταία χρόνια λόγω και αρκετών ιώσεων που έχουν παρουσιαστεί, έχει χαμηλές ποσότητες σαν προσφορά, με αποτέλεσμα και οι τιμές να διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Nice. Από την άλλη, προϊόντα όπως είναι οι μελιτζάνες, όπως είναι οι πιπεριές κάθε μορφής, όπως είναι ντολμάς και έρατο, δυστυχώς για τους παραγωγούς δεν έχουν τις τιμές που θα ήθελαν αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Άρα αυτή η εβδομάδα ήταν, μπορώ να πω, καθόλου καλή, για να μην χρησιμοποιήσω λέξη, για τους παραγωγούς μας. Πολύ χαμηλές οι τιμές, δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το βελανίδι υδροπονίας, ξέρω εγώ, για να βγει θέλει 2,40 και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1,40, δηλαδή 1 ευρώ κάτω, και άμα πάει ο καταναλωτής να το ψωνίσει το κουπάκι, που δεν νομίζω ότι είναι κιλό, ξέρω αν ναι, το κουπάκι σωστά. Είναι λιγότερο, το κουπάκι ναι, είναι και λιγότερο το βρίσκεις 4 ευρώ το κουπάκι και 4 και 4,5 στα σούπερ μάρκετ, είναι μεγάλη ψαλίδα και δεν βγαίνει το έξοδο
τις καλλιέργειες. Δεν βγαίνει με τίποτα. Έχετε δίκιο. Ο καλλιεργητής της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα ο Έλληνας καλλιεργητής, έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια υπέρογκα με αύξηση στο κόστος των λοιπασμάτων, στο κόστος των φυτοφαρμάκων και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής μας είναι το εργατικό. Και το κόστος στο εργατικό έχει αυξηθεί, αλλά παράλληλα δεν υπάρχουν πλέον και εργάτες οι οποίοι να είναι καταρτισμένοι έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον παραγωγό να βγάλει την παραγωγή που χρειάζεται. Σε αυτές βέβαια τις δύσκολες συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε όσες λύσεις μπορούμε έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στην δύσκολη αυτή κατάσταση. Εμείς από τις τάσεις των αγορών αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αρχίζουν και περιορίζουν τις ποσότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα γιατί θέλουν να έχουν και ποιοτικό προϊόν και μπαίνουν σιγά σιγά και στην περιοχή μας. Εκτιμούμε λοιπόν ότι το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα είναι ένα 15ήμερο που θα αρχίσει να καταγράφεται μία τάση για το πού μπορεί να πάει το κάθε προϊόν. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα το δούμε. Ναι, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή ξέρουμε ότι θα αυξηθούν αυτό που συζητάμε και με αρκετούς εμπόρους που λειτουργούν σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ. Μας λένε ότι ακόμα οι παραγγελίες που έχουν είναι χαμηλές. Οπότε εκτιμούν και αυτοί ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να αυξάνουν τις παραγγελίες τους, άρα να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς. Μάλιστα. Τώρα είχαμε πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει ζήτηση από ξένες αγορές των προϊόντων, εξαγώγημα δηλαδή. Πιστεύεις ότι θα έχουμε, ας πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να μπούμε σε νέες αγορές, γιατί αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από εξαγωγής. Οι εξαγωγείς προσπαθούν πραγματικά να μπουν να βρούνε σε καινούργιες αγορές, να βρούνε νέες αγορές για να μπορέσουν να διοχετεύσουν προϊόντα. Ένα θέμα που πρέπει να το καταλάβουμε στην περιοχή μας είναι ότι λόγω του ότι υπάρχει μικρός κλήρος και δεν υπάρχει συγκέντρωση προϊόντων σε συγκεκριμένους χώρους ούτως ώστε να μπορούν οι εξαγωγείς να προγραμματίσουν τις παραγγελίες τους και τις πωλήσεις τους, είναι ακόμα δύσκολο και για αυτούς να μπορέσουν να βρούνε. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, ένα προϊόν, ας μιλήσουμε για το αγγούρι. Είναι μια περίοδος τώρα που το αγγούρι έχει αρκετές ποσότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η τιμή του κρατάει σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή, γιατί και οι εξαγωγείς μπορούν να κλείσουν, όπως λέμε, τα συμβόλαιά τους. Αντίθετα, το πιπεριά κέρατο, που δεν έχει μπει ακόμα δυνατά μέσα στην παραγωγή και οι εξαγωγείς δεν βρίσκουν τις ποσότητες που χρειάζονται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για να κλείσουμε ένα συμβόλαιο με έναν οίκο του εξωτερικού, με ένα σούπερ μάρκετ ή με μια μεγάλη αλυσίδα, το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει είναι οι ποσότητες. Στις τιμές θα τα βρούνε. Αυτό όμως που τους ενδιαφέρει είναι οι ποσότητες και προσέξτε η συνέχιση της τροφοδοσίας με ποσότητες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή τώρα εμείς έχουμε πολλά κέρατα και την άλλη. Κέρατα, συγγνώμη, είναι για την πιπεριά λοιπόν. Ας πούμε για την πιπεριά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή αυτή τη βδομάδα μπορεί να έχουμε πολλές πιπεριές και την άλλη βδομάδα δεν θα έχουμε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε ένα πρόβλημα. Είναι δύσκολο, πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Οι αγορές του εξωτερικού. Επειδή βρισκόμαστε συνεχώς σε διεθνείς εκθέσεις έτσι ώστε να παίρνουμε τον παλμό των αγορών, τι παρατηρούμε? Ότι υπάρχει συγκέντρωση προϊόντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν η συγκέντρωση προϊόντος, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια συνεργασία. Όταν το προϊόν είναι κατακερματισμένο σε διαφορετικές ποσότητες, σε διαφορετικές αγορές, είναι δύσκολο για τον οποιοδήποτε να κλείσει μια καλή συμφωνία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση τώρα εδώ στην περιοχή για συνένωση δυνάμεων. Έχουμε πόσο, 2-3 συνεταιρισμούς που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά έχουμε πει και μαζί και άλλες φορές ότι είναι πολύ λίγο το ποσοστό των ανθρώπων, ας πούμε, που έρχεται στα δημοπρατήρια της περιοχής. Το προϊόν φεύγει διαφορετικά. Είναι λίγο που είναι στους συνεταιρισμούς. Εμείς δεν συζητάμε, να το τονίσουμε αυτό. Δεν συζητάμε για να διαφημίσουμε τα δημοπρατήρια. Εμείς συζητάμε για έναν τρόπο δράσης που πρέπει να καταλάβει πλέον ο παραγωγός ότι όταν μπορεί να συγκεντρώσει ποσότητες σε κάποιο χώρο ή όταν μπορεί να συγκεντρώσει ποσότητες όλο το χρόνο, αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, θα μπορεί επιτέλους να γίνει μια καλύτερη, ας το πούμε, συνεργασία έτσι ώστε να πετυχαίνονται και κάποιες καλύτερες τιμές.
Όμως κακά τα ψέματα, οι εποχές είναι δύσκολες, ο κάθε παραγωγός έχει τις δικές του ανάγκες, κοιτάζει πραγματικά με πολύ μεγάλο κόπο να δει πώς θα επιβιώσει η οικογένειά του. Ναι. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο. Ναι, πρέπει να βρεθεί ένας φορέας ο οποίος να το οργανώσει όλο αυτό, νομίζω, και να φαινόμαστε... Ανεξάρτητα αν έγινε 15 δημοπρατήρια ή ξέρω εγώ 2 συνεταιρισμοί, να φαινόμαστε ως ενιαίο πράγμα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Θέλει δουλειά, βέβαια. Θέλει δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια βήματα και πιστεύω σιγά σιγά να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο με συνεργασία μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί είναι δύσκολο και πρέπει να το τονίσουμε, είναι δύσκολο για τους μικρούς παραγωγούς με λίγα στρέμματα να μπορέσουν να ελέγξουν το κόστος παραγωγής τους, γιατί δεν μπορούν πλέον να το ελέγξουν, τα κόστη έχουν πάει στα ύψη. Mm-hmm. Και από την άλλη, όπως όλοι γνωρίζουμε, το κηπευτικό είναι νοπό. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πλέον, έχει καταδύσει χρηματιστηριακό. Mm-hmm. Κάθε μέρα αλλάζει τιμή του ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Mm-hmm. Και άρα ο παραγωγός, αλλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να ελέγξει τη τιμή του. Να. Αυτά όλα μας οδηγούν σε κάποιες σκέψεις, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει τελικά ο παραγωγός της Ιεράπετρας να πάρει αυτή την υπεραξία που χρειάζεται από το πολύ καλό προϊόν που παράγει. Να. Πολύ σωστά, αλλά τώρα ούτε την αξία του παίρνει για να πάρει την υπεραξία, έτσι. Ναι, πραγματικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις τιμές της μελιτζάνας αυτή την περίοδο, που ξέρουμε όλοι τι κόπο χρειάζεται ο παραγωγός για να μπορέσει να βγάλει το συγκεκριμένο προϊόν. Καταλαβαίνουμε ότι όντως δεν βγάζει ούτε τα κόστη παραγωγής του. Mm-hmm. Και ελπίζουμε βέβαια να αυξηθούν λίγο οι παραγγελίες από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είπαμε νωρίτερα με τα σούπερ μάρκετ, αλλά και τις αγορές τις τοπικές, έτσι ώστε να αυξηθεί και η τιμή του προϊόντος. Μάλιστα. Μπαίνουμε και σε 40, οπότε ενδεχομένως να φάει πιο πολύ ντολμά και πιο πολύ γεμιστά και πιο πολύ μάμ. Μακάρι, το ευχόμαστε. Να πουληθούν και σε καλύτερες τιμές, να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση. Το ευχόμαστε. Ωραία. Και μην ξεχνάμε, βέβαια, πρέπει να τονίσουμε και κάτι. Από τη μία υπάρχει το πολύ μεγάλο αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε λοιπόν τους καταναλωτές, οι οποίοι και οι καταναλωτές πρέπει λίγο να τους καταλάβουμε. Το τελευταίο διάστημα με τις αυξήσεις που έχουν δεκτεί στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα έξοδα κίνησής τους με τις βενζίνες, στα σούπερ μάρκετ που όπως έχουμε δει τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, καταλαβαίνετε ότι η αγοραστική τους δύναμη συνεχώς μειώνεται. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και ο παραγωγός είναι και καταναλωτής ο ίδιος, ξέρει τι είναι. Ακριβώς. Και να παράξει ο ίδιος έχοντας όλα αυτά, γιατί τα ίδια έχει και αντιμετωπίζει. Με αυτό είπαμε, ότι από τη μια έχει όλο αυτό το αυξημένο κόστος ο παραγωγός και έχει να απευθυνθεί σε μια αγορά η οποία δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει και σαν αγορά αρκετά προβλήματα ρευστότητας. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι. Ναι. Την επόμενη Παρασκευή θα συζητήσουμε αυτό από το χωράφι στο ράφι. Ωραία. Να πούμε κάποια πράγματα για να... Να πούμε κάποια πράγματα, γιατί είναι, δηλαδή, είπα και πριν, ένα 40 εδώ το βελανίδι παράδειγμα. Στο σούπερ μάρκετ το μπορεί να το βρεις και 4,5 ας πούμε. Έτσι. Οπότε πού πάει όλο αυτό? Άλλος καλλιεργεί, άλλος έχει την αγωνία και άλλος το παίρνει άλλος περισσότερη τελικά... ευκολία. Ούτε ο καταναλωτής έτσι το μπορεί να το αγοράσει, ούτε και ο παραγωγός μπορεί να το πουλήσει έτσι όπως πρέπει. Ναι, ακριβώς. Και τελικά να δούμε και το άλλο. Τελικά αυτό το προϊόν που πηγαίνει 4 ευρώ στο ράφι πουλιέται όλο? Και τι ποιότητα είναι? Όχι, η ποιότητα μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι άριστη. Αλλά ο αγοραστής, αυτό που είπαμε, έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη την αγοραστική να το αγοράσει? Ή μήπως τελικά και αυτό μπορεί να καταλήξει σε μια χωματερή στο τέλος γιατί δεν πουλήθηκε? Βέβαια, εντάξει, και φορολογικά το σούπερ μάρκετ μπορεί να λειτουργήσει και με κάποια αποσόβηση εξόδων σε αυτά τα οποία δεν μπορεί να διαθέσει, ενώ ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να τα διαθέσει όλα και σε αυτές τις τιμές το διαθέτει. Σωστό. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν οι προβλέψεις του Σπύρου, του κυρίου Σουγουράκη που είναι μαζί μας από τον Golden Farm, βγουν αληθινές, για να δούμε, έτσι, για μια ανωδική πορεία από την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος, τέλος πάντων, του Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Σπύρου μου. Καλημέρα μας. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.